Πρόεδρε, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ομάδας σου. Σε βλέπαμε όλη τη χρονιά, πάσχιζες, έτρεχες, αγωνιούσες κοντά στην ομάδα. Πες μας, τι αισθάνεσαι? Αυτό που αισθάνομαι τώρα δεν περιγράφεται. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Αιγαία. Μεγάλα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον προπονητή. Αυτοί πήραν το πρωτάθλημα. Εντάξει, εμείς βοηθούσαμε από πίσω όσο μπορούσαμε. Μεγάλη μέρα σήμερα. Πέρσι στο κύπελο, φέτος στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι... Εντάξει, αυτά είναι... Πες μας, Πρόεδρε. Δύσκολα να ξαναγίνουν. Πού μπορεί να φτάσει η Αιγαία? Τώρα μου λένε βάζεις δύσκολα λίγο. Θα έχουμε χρόνο μπροστά μας να το εξετάσουμε το θέμα. Είναι τα λεφτά πολλά. Θα... Βέβαια να ξέχασα να πω ότι ευχαριστούμε και αυτούς που μας βοήθησαν όλους. Είχαμε βοήθεια, έτσι. Τώρα θα δούμε, θα το κουβεντιάσουμε. Θέλουμε στηρίγματα καλά για την επόμενη χρονιά. Θα δούμε για να μην, να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνίσιμη στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Αιγαίας. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Αιγαίας. Εντάξει, τους θέλουμε κοντά μας όλους. Αν και δεν μπορώ να πω ότι είναι όλοι κοντά μας, έτσι. Τους θέλουμε κοντά μας όλους και μαζί μπορούμε, πιστεύω, να πετύχουμε. Ένα παράπονο θα το κάνεις για το ποδόσφαιρο της Αρκαδίας? Έχεις κάποιο παράπονο? Εντάξει, εμείς, όπως ξέρετε, δεν έχουμε γήπεδο. Παίζουμε σε ξερό. Γι' αυτό είναι ο άθρος των παιδιών ακόμα μεγαλύτερος. Τι να πω τώρα, πρέπει... Το γήπεδο για να φτιαχτεί θέλει χρήματα πολλά. Εμείς δεν μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας. Σαν διοίκηση δεν μπορούμε. Τώρα αν γίνει κάποια... Πάντως παίζουμε σε γήπεδο το οποίο δεν είναι για ποδόσφαιρο. Πού αφιερώνετε τη φετινή άνοδο? Την αφιερώνω στα παιδιά, την αφιερώνω και στον προπονητή. Σε αυτούς αξίζει δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.